Για τον κύριο Δένδια λέτε τώρα. Όχι. Για τον κύριο Δένδια πήρε την πρωτοβουλία. Σας μιλάω για τον Υπουργό Δικαιοσύνης, ο οποίος συγκέντρωσε τις υποθέσεις και τις έστειλε σε μία. Γιατί μέχρι τότε δεν είχαμε αυτό. Γιατί δεν το έκανε κύριος... όμως τότε και δεν το έκανε πιο πριν. Γιατί φωνάζαμε πολύ καιρό. Μπράβο, και μας λέγατε τέτοιο. Παρακαλώ, κύριε Αθανασίου, παρακαλώ, για να προχωρήσουμε. Κύριε Αθανασίου, δεν ήταν στην κυβέρνηση, ήταν μετά τον ανασχηματισμό. Κύριε Μιχελάκη, δεν είναι θέμα προσώπου δηλαδή. Δεν είναι, δεν είναι θέμα κύριε προσώπου. Μιχελάκη, είναι θέμα πολιτικής κύριε Μιχελάκη, ποιος ήταν πριν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και για να μαζεύτηκαν οι φάκελοι. Κύριε Μιχελάκη, παρακαλώ. Από και για θεωρίες από το εξωτερικό και για Κωνσταντίνου Καραμαλή. Παρακαλώ! Μίζον ζήτημα. Εσάς παρακαλώ, βοηθήστε μας λίγο. Βοηθήστε μας λίγο να καταλήγουμε λίγο τον χρόνο. Παρακαλώ, κύριε Μιχελάκη. Συγγνώμη, δεν είπα δύο πράγματα. Επειδή έχετε θητεύσει πολλά χρόνια στο κοντρόλ, μην εκμεταλλεύεστε αυτή την εμπειρία και μας. Μια κουβέντα για να μην είναι καμία κουβέντα. Δεν είπα αυτό το πράγμα. Κύριε Καψή, δεν το είπα. Η Νέα Δημοκρατία. Θα θυμόμαστε από την εποχή του αείμνου του Κωνσταντίνου Καραμαλή, πάντα είχε στα δεξιά της ένα σκληρό πυρήνα ακροδεξιό που είχε με τη Χούντα κτλ. Και ήταν πάντα μια μεγάλη συζήτηση τι συμφέρει τη δημοκρατία να του έχει. Δεν είχε ποτέ, κύριε Καψή, με δεξιά της είπα. Είπα δεξιά της. Την επένδυνε, δεν είπαμε μέσα στην δεξιά. Να το διευκρινίσουμε. Όχι, δύο λεπτά. Λοιπόν, και υπήρχε πάντα μια μεγάλη συζήτηση αν πρέπει να ενσωματώνεται μια ακροδεξιά στη Νέα Δημοκρατία ή να υπάρχει σαν ξεχωριστό πολιτικό φορέα. Αυτό στο, στο χρόνο. Αυτό το πράγμα εξελίχθηκε. Και φτάσαμε τώρα να έχουμε στα δεξιά μια νεοφασιστική, νεοναζιστική οργάνωση όπως είναι η Χρυσή Αυγή. Με αυτό το μόρφωμα δεν υπάρχει κανένα περιθώριο συζήτησης. Εδώ είδαμε λοιπόν ότι ξαφνικά στο κέντρο δυστυχώς της κυβέρνησης υπήρχε ένας παράγοντας ο οποίος με πολλούς τρόπους είχε επηρεάσει τις πολιτικές εξελίξεις, είχε παρεμποδίσει να περάσει το αντιρατσιστικό νομοσχέδιο. Θυμόμαστε όλοι τη μεγάλη αντιπαράθεση που υπήρχε για το αντιρατσιστικό νομοσχέδιο. Πρόσφατα το άρθρο 19 με τον Υπουργό Αναπληρωτή, τον κύριο Γρηγοράκο. Βεβαίως, με τον κύριο Γρηγοράκο, ο οποίος είχε βάλει να περάσει ένα άρθρο. Συγγνώμη, διόλα, να τελειώσει. Ο Γρηγοράκος είχε βάλει. Τότε που αποσύρατε και φέρατε την τοποθέτηση. Και ξαφνικά έγινε μείζον θέμα. Φαντάζεστε ότι σε αυτό το Υπουργείο, στο οποίο προείσταμε, κύριε Καψή, ο λειτουργείο αναπληρωτή. Όχι, συγγνώμη, δεν σα αφήνω. Λειτουργείο. Όχι, με συγχωρείτε, κύριε Καψή. Είστε ο άρθρο του τραπεζιού. Καλά, σα παρακαλώ. Αλλά όταν αναφέρεστε σε μένα. Αφού την αποσύρατε εκτό αρμοδιοτήτων. Ποιο εκτό αρμοδιοτήτων. Αφού δεν είχατε αρμοδιοτήτων. Κάνετε λάθο. Έτσι μα είπε ο κ. Γρηγοράκο. Πάρτε το χαρτί των αρμοδιοτήτων του κ. Γρηγοράκου και λέει μέσα ακριβώ ότι η νομοθετική εξουσία σε ποια κυβέρνηση. Ο Υπουργό δεν λοιπόν έχει την ευθύνη τη νομοθετική εργασία. Κάνετε λάθο. Λοιπόν, παρακαλώ το χαρτί. Εγώ λέω ότι μα είπε ο κ. Ζουλιάδη. Άρα λοιπόν το οτιδήποτε υπήρχε. Όχι, θα πω την άποψή μου. Θα την πω. Λοιπόν, αλλά δεν μπορείτε όμω να παραπείτε τα πράγματα. Εντάξει, το άρθρο 19 ήταν αποτέλεσμα μια διαβούλευση μέσα στο Υπουργείο και δουλειά. Κύριε Μιχελάκη, βγήκε ανακοίνωση ει βάρο σα από το Πασόκ. Που συγκυβερνά. Το Πασόκ μπορεί να λέει ότι θέλει. Αφήστε το να μιλάτε τώρα. Δεν θα κρύψουμε την αλήθεια από τα μάτια μας. Ακριβώς αυτό το πράγμα λέμε. Να μην την παραποιούμε, κύριε Καψή. Έχει επηρεάσει. Να μην την παραποιούμε, κύριε Καψή. Αφήστε με να μιλήσω, κύριε Μιχελάκη. Όταν λέτε ανακρίβεστε, θα σας διακόπτω, κύριε Καψή. Λοιπόν, θα μιλάω και θα λέω ό,τι θέλω και μετά θα λέω ό,τι θέλω. Οι δύο πιστοποιείτε τη συνοχή αυτή τη στιγμή. Να σας πω. Ρε Μιχαλή. Να σου μιλήσουμε. Λοιπόν, έχει δημιουργηθεί μείζον θέμα, επαναλαμβάνω, και πρέπει να ξεκαθαριστεί και θα ξεκαθαριστεί και πολιτικά. Όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί σε μεγάλο βαθμό εξαιτίας του κυρίου Μπαλτάκου πρέπει να λυθούν από εδώ και πέρα. Και πρέπει να επανέλθει το αντιρατσιστικό νομοσχέδιο, να επανέλθουν όλες οι διατάξεις αυτές που είχαν παρεμποδιστεί και η δίωξη κατά της Χρυσής Αυγής και της εγκληματικής οργάνωσης να πάρει και την άλλη της διάσταση, τη θεσμική, την ιδεολογική αν θέλετε, και να θωρακίσουμε τη δημοκρατία. Λοιπόν, και είναι μείζον ζήτημα. Πολύ ωραία. Κύριε Μιγελάκη, Δημήτρη, το άρθρο 19, δύο λεπτά, γιατί είναι σοβαρό. Έχω έρθει εδώ τόση ώρα, γίνονται